Να είμαστε εδώ, είμαστε σε γαλήνια στιγμή, πάνω απ' όλα. Μια γαλήνη πάνω από το κεφάλι μου, μια ηρεμία, μια σιγουριά ότι δεν θα τελειώσει κανένα πρωτάθλημα φέτος. Στέργιο. Σταύρο. Αγάπη. Έλα. Έλα. Δεν είναι ευγενικό αυτό να ξέρεις. Έλα. Έλα. Έλα, είπε. Έλα. Έλα, η πόντια Ορί, ορίστε, λένε. Πόντια στον το κοιτώ. Έλα. Έλα, αλλά τι έγινε, ξέρω. Ορίστε, Σταύρο, ορίστε. Έλα, εδώ είμαστε. Όλα καλά. Όλα καλά. Εχθές, αγάπη, ποια έκφραση χρησιμοποιήσεις για το στοίχημα? Κάτι είπες καλό. Τι? Πώς το είπες, έλα. Για να κερδίσετε ψωμάκι. Για να κερδίσετε ψωμάκι. Όχι, για να βγάλετε ψωμάκι. Για να βγάλετε ψωμάκι. Πάμε. Ρέτζεσι Καζίνο μαζί μας. Ο Πλούταρχος είναι εκεί. Σε μια πρωτότυπη μουσική παράσταση. Γιατί στο Ρέτζεσι Καζίνο και στο Θέατρο Βεργίνα το δουλεύουμε. Δεν το αφήνουμε. Όλα σε σένα τα βρήκα, λέει ο Πλούταρχος. Ντεμπούτο του Γιάννη Πλούταρχου στο Θέατρο Βεργίνα. Για πρώτη φορά. Πρώτη φορά εννοείς, ναι. Ναι, πρώτη φορά. Ντεμπούτο, έχει γίνει το ντεμπούτο. Οι εμφανίσεις έχουν ξεκινήσει, εντάξει. Ναι, οι εμφανίσεις έχουν ξεκινήσει. Με μεγάλη επιτυχία και συνεχίζονται. Πάμε να ακούσουμε λίγο σπότ από το Ρέτζεσι Καζίνο και επιστρέφουμε σε λίγο. Αν σου αρέσουν τα κεράσια, ετοιμάσου για ατελείωτο παιχνίδι στα Very Cherry. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη φέρνει τα αυθεντικά Very Cherry και το αυθεντικό παιχνίδι αρχίζει. Very Cherry. Δοκίμασε την τύχη σου στα κλασικά και διαχρονικά αγαπημένα φρουτάκια. Με σαν bonus και free games για τρελά κέρδη. Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, μη χάσεις την επίσημη πρεμιέρα των Very Cherry με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ένα special event με πολύ παιχνίδι, κληρώσεις και δώρα. Λαχνή συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο. Very Cherry. Το αυθεντικό παιχνίδι. Παίζεται μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Εισιτήρια για την μοναδική μουσική παράσταση στο καζίνο όλο το 24ωρο. 2-3-10-49-1-2-3-4 στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο Γιάννης Πλούταρχος στο Θέατρο Βεργίνα. Και έχει και παρτάρα, ετοιμάζεται. Και Κουναβάρο, ρε φίλε. Δεν έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Τι, 18-10. Κίκο Ναβάρο. Τώρα στα σοβαρά. Είναι πάρα πολύ καλό, να ξέρετε. Ξέρω. Εγώ ψήνω πάρα πολύ. Εντάξει. Έπειρος. Και επίσης, χορηγός της εκπομπής είναι οι Συνδετήρες Α. Κάτσε λίγο. Άντε, άντε θα φύγει τώρα. Στοίχημα.gr. Ένα Άγιος πρωί-πρωί, άντε. Για να παίξετε, να κερδίσετε, να βγάλετε ψωμάκι, Στέργιο. Με τις καλύτερες επιλογές. Να βγάλετε ψωμάκι. Ψωμάκι. Δεν το λέω ωραία. Άμα θες, θα λες, παίξτε κανένα στοίχημα να δείχνετε ωραίος τσίφτης. Ναι, και να κάνω και το κομπολόι. Δώρο από το στοίχημα, ένα κομπολόι. Δεν μου αρέσει αυτό, όχι. Πολύ βαρύ. Βαρύ. Δεν σε αρέσει το κομπολόι. Δεν παιχνέρι. Όχι. Εκεί... Μου θυμίζει, κάνω συνειδημούς, όχι. Μπεχλερίζω. Όχι, ρε. Αντιστρε. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, τώρα ακούσουμε γιατί γίνεται και με κίνηση. Αναδομό 2-3-11-2-41-508 ανακοινήσει υψηλών προδιαγραφών. Οι κορυφαίες. Με τεράστιο Νίκο Κωνσταντινίδη, ο οποίο θα τρέξει τον ημιμαραθώνιο σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε. Το Σάββατο. Χορηγό των VIP Lounge καθισμάτων που θα αλλάξουμε σε αρκετά παιχνίδια του μπασκετικού ΠΑΟΚ που δεν τα κατάφερε χθε γιατί δεν είχε τον Γκος. Αν τον είχε, θα κερδίζαμε. Έτσι λέω εγώ. Νάξους. Νάξους, τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Τα φοράς και πετάς. Ο Ερμής φορούσε Νάξους. Ωραία. Ναι. Με καταστήματα στην πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, στο Stock, στην Μπότσαρη, με Όλγα και στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και αγαπημένα, Alter Ego. Σταύρο. Alter Ego. Δηλαδή είσαι μπάζο, φοράς Alter Ego και είσαι όμορφος. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν βλέπεσαι. Πας στο Βαγγέλη εκεί, σεντίνει και γίνεσαι άνθρωπος. Απλά πράγματα, παιδιά, κατανοητά. Παύλου Μελά 36. Στη γωνία με παλαιών πατρών Γερμανού, Πασαλίδη στην Καραμαριά στο 85, ναι. Και Νέα Ευκαρπία στο μοναδικό δρόμο που έχει Νέα Ευκαρπία. Έναν έχει. Σπαρτίου, το κεντρικό, ναι, δεν υπάρχει άλλο. Τα άλλα είναι. Εντάξει. Και στο alterecofashion.gr. Ξεκάθαρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, η οποία είναι ένα χάος πραγματικό. Έχει ανοιχτά μέτωπα πολλά άρεση. Μπορεί να μην έχει ανοίξει το στόμα του Κούγια. Έχει ανοίξει το στόμα του Κούγια και παρουσιάζει όλη την κατάσταση γιατί αυτή είναι. Αυτός είναι ο συνδετήρας. Αυτό που το κάνεις έτσι. Αυτό είναι συρραπτικό. Συρραπτικό. Συρραπτικό! Συρρεύει. Λοιπόν,
Ναι, έχει λύσει τη σιωπή του Κούγια 25 φορές από χθες, αλλά έχει πει σημαντικά πράγματα. Κοίτα, όταν πρώτα απ' όλα σαν εκπομπή δεν θα δεχτούμε ποτέ ότι ο Αλέξης Κούγιας είναι μια προσωπικότητα που συμπαθούμε. Εντάξει. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στο κοινό μας. Δεν θεωρούμε ποτέ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα. Πώς το λένε. Θα τον αισθανθούμε δίπλα μας. Όλα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα μιλάμε γεγονότα. Αλλά τώρα μιλάει με πράγματα που τα ξέρουμε και από άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή αυτά που λέει δεν είναι αερολογίες. Τα ξέρουμε. Απλά βγήκε ένας παράγοντας που έχει πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος ακόμα και την Οκούγιας. Εντάξει. Βγήκε ένας παράγοντας ο οποίος είπε συγκεκριμένα πράγματα. Και ονόματα. Και ονόματα. Εντάξει, ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι λίγο δύσκολα γιατί έχει μάθει να δουλεύει πάντα από πίσω χωρίς να φαίνεται το όνομά του. Οι φωτογραφίες. Τι κοιτάς, Δαζάμα. Τι κοιτάς. Τι θέλει. Τώρα γιατί τον προκαλείς, δηλαδή. Φοράει μια παθητική μπλούζα του Απόλλων Πόντου. Τον είδες. Ναι, τέλος πάντων, καλό είναι να στηρίζεις τις ομάδες της πόλης. Ο Ασλαμίδης. Γιατί ούτε Ασλαμής ούτε Ασλαμάς είναι το κανονικό του όνομα. Το Ασλαμίδης είναι το πραγματικό, να ξέρετε. Ωραία. Θα το ανακαλύψεις στα 80 του, σε 20 χρόνια από τώρα. Έλα, τι? Τον προκαλείς. Θα σας έρθει σε λίγο μια μαύρη τούρτα, κατάμαυρη. Για τα γενέθλια της κατάθλιψης. Α, σήμερα έχει φαινόταν σαν άντρας γενέθλια. Να ζήσει! Έτσι, βάλε happy birthday! Happy birthday! Βάλε και να κρατήσουμε και την ημερομηνία. Πιστεύω και στο γάμο του μουδρωμένου ήταν. Γενέθλια Φερνάντο Σάντο, γενέθλια Παναγιώτης Κλίκος. Αυτά βασικά. Ίδια μέρα είχαν γενέθλια αυτοί οι δύο. Πώς γίνεται αυτό, ένα τόσο τσεκάλι και ο άλλο. Τόσο τσεκάλι. Άλλο τσεκάλι. Τσεκάλια, τσεκάλια και οι δύο. Δεν είναι τυχαία τα ζώδια τελικά. Να τον χαίρεστε λοιπόν. Τι? Να τον χαίρεστε. Τι να το χαίρεστε. Φερνάντο Σάντο, ρε παιδί. Σύχαμα, τι να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Έτσι λες εσύ. Έτσι είναι καθαρά προσωπική σου άποψη. Για αστείο. Ναι, αλλά μην ξεχνά. Μην ξεχνά κάτι τέτοιο. Είναι προσωπική μου άποψη, αλλά. Αλλά δεν υπάρχει άλλα. Μπορεί να παίξει το Happy Birthday, δεν έχω αντίρρηση. Ωραία, ας παίξει το Happy Birthday. Παίζει. Σε όλους τους Έλληνες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα happy birthday για τον τεράστιο δάσκαλο. Το βλέπεις το μάτι μου το βουρκωμένο. Ένα τεράστιο happy birthday. Αυτό που χρόνια πολλά. Αυτό εδώ. Για τα γενέθλιά σου. Για τα γενέθλιά σου. Αυτό. Ποιο το λέει αυτό, Βανδύ. Ναι. Σοβαρά παιδιά. Ενημερωμένος Σταύρος Κόλκας. Για τα λαϊκά δρόμενα στο τραγούδι. Ωραία. Να επιστρέψουμε λίγο στην επικαιρότητα. Θα ακούσουμε happy birthday πάλι. Τι είναι αυτό? Άλλο happy birthday. Πω πω, τι καρέκλα αυτή. Μαριλής, φέρε λίγο τις άσπρες κάλτσες με τις ρακέτες. Oh. Ανεβαίνει και. Το παραδοσιακό είναι. Παραδοσιακό αυτό, στο ρόλο. Happy birthday, Fernando. Happy birthday. Φαντάζομαι τον Φερνάντο να χορεύει αυτό το κομμάτι. Πραγματικά δηλαδή θα πρέπει να είναι πιο ηλίθια στιγμή. Εύκολα. Ε? Εύκολα. Εντάξει, ο άνθρωπος απλά έχει ένα πιο σοβαρό προφίλ. Πόσο χρόνο γίνεται? 10 Οκτωβρίου του 1954 γεννημένος. Ούτε 80. 64 χρονών. 64 χρονών. Μια χαρά έχει 8-9 χρόνια σαν τεχνικός διευθυντής. Σαν τεχνικός διευθυντής. Ναι. Πες και Πορτογαλία αύριο. Επειδή θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, επειδή είμαστε εντελώς ένας άμπαλος οργανισμός, χρειαζόμαστε τον Φερνάντο να έρθει να οργανώσει αυτό το πράγμα. Αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Εκεί η συμβούλιο, Ιβάν, Γκαγκάτσης, Μαρία. Το κάνεις εικόνα εύκολα. Φερνάντο. Πιο ωραία, η λύση για τα πάντα είναι αυτός. Η λύση για τα πάντα. Και πόσα θέλει, 3 εκατομμύρια, δώστε 3 εκατομμύρια. Δώστε το και ξέρεις ότι θα σου φέρει 3 εκατομμύρια 1 ευρώ. Δεν θα είναι 2.999.999 δεν σου φέρει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δώσ' του, ξέρω εγώ, ό,τι θες. Τελειώσαμε. Ε? Τελειώσαμε. Πιέζει το Στέργιο. Ο θείος σου θα πάει στην Εθνική. Μην αγχώνεσαι, Στέργιο. Θα πάει στην Εθνική η Αγγελάρα. Τα τελευταία 5 λεπτά ο Στέργιος πιέζεται εδώ μέσα, πιστεύω. Δεν πιέζομαι. Ξεκάθαρα. Βαρέθηκα. Τι βαρέθηκες. Άμα θες φύγει, πάρε άδεια. Είναι ανοιχτός ο δρόμος και τα σύντια δεμένα. Άνευ αποδοχών. 80 σκαλιά και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λύση για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο Κόλκας θα έρθουν μετά από 5 χρόνια, θα το πούν δίκιο είχες.
και θα τους πεις τα τέτοια μου αν είχα δίκιο, τι έγινε είναι η ουσία, όπως σε εκατοντάδες θέματα στη διάρκεια των ετών. Αλλά και το καθόλου κλισέ θέμα στο άλλο site που είμαι διευθυντής, γίνονται καπνός τα εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. Αυτό προφανώς είναι διαρροή της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό είναι καλύτερο από το χθεσινό, ότι ΠΑΟΚ και Άρης θέλανε να ανταλλαγή εισιτηρίων, αλλά η αστυνομία θα κάνουμε το διάλογο. Όχι, όχι. Έλα το διάλογο. Δεν μπορεί να κάνουμε το διάλογο. Αγάπη, να κάνουμε το διάλογο. Εμετικό θέμα. Ναι. Είσαι εσύ ο Καρυπίδης. Ναι. Δεν του μοιάζεις, αλλά είσαι εσύ ο Καρυπίδης. Έχετε βέβαια κοινές καταβολές. Ναι. Καταγωγή, Παύλο. Προχωράμε. Ωραία. Και πες μου τι θες εισιτήρια. Σταύρο, θέλω εισιτήρια. Εγώ είμαι ο Γκαγκάτσης. Ωραία. Μάκη, θέλω εισιτήρια. Πω από ρεθόδωρο και εγώ θέλω εισιτήρια. Κάνε τον αστυνομικό διευθυντή. Παιδιά, εισιτήρια δεν έχει. Ναι, αλλά εμείς συμφωνούμε. Ποσός με νοιάζει. Ψάχνω μια ραδιοφωνική έκφραση γιατί. Δεν λένε τόσα πολλά. Η κουβέντα τελειώνει στην αρχή. Πάρτε από την αρχή. Είσαι ο Καρυπίδης. Ναι, θέλω εισιτήρια. Και εγώ θέλω εισιτήρια. Η αστυνομία λέει όχι. Α, τι να κάνουμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Να τελειώσει, παιδιά, αυτό. Ναι, να τελειώσει. Κρίμα, δηλαδή... Το πάω τουλάχιστον, εντάξει. Ναι. Ο Άρης θα κάνει ό,τι θέλει και ο Ηρακλής. Και κάθε ομάδα και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Πάκος θα τελειώσει. Και ο Άρης να το κόψει. Αυτό είναι κοροϊδία προς το κοινό του. Δικό του θέμα είναι. Ναι, δηλαδή για να μην πούνε 10 ζάβλακες. Ωραία. Δεν ζητήσατε εισιτήρια, αν εμείς ζητήσαμε εισιτήρια. Κάτι γίνει αυτή η παροδία. Αφού δεν θέλει κανείς να πάρει εισιτήρια. Η ΑΕΚ κινδυνεύει. Με αφαίρεση βαθμών για την μπάχαλα έξω από το τέτοιο. Σε καλό δρόμο, τροπολογία για την Τούμπα. Μην πας από θέμα σε θέμα, ρε. Περιμένετε, θα παιδιθέσετε, οπότε θα λέγαμε τίτλους ειδήσεων. Κάνουμε τίτλους ειδήσεων. Ε. Σε καλό δρόμο, η τροπολογία για την Τούμπα, λοιπόν. Κλειάντους με Παπαναστασίου, ανεβαίνει. Τώρα ανεβαίνει. Λίγο έρπινγκ, αλλά ανεβαίνει. Θα σχολιάσουμε και αυτό συνέχεια. Θα σχολιάσουμε αγαπημένο υφυπουργό. Ναι, έχουμε νέα δήλωση για τον σήμερα. Να συντονιστούν οι φίλοι του. Που τα λένε μαζί του και να ρωτιούνται γιατί τον κυνηγάμε. Και να συντονιστούν και οι φίλοι του Κωνσταντίνου Τσιμιτζόγλου. Ναι. Έχουμε και απάντηση Γιώργη, βέβαια, σε Βασιλιάδη, που ήταν εύστοχη αυτή τη φορά. Έχω να πω εγώ. Δηλαδή, συμφωνώ. Εδώ ο Στέλιος παρεμβαίνει και λέει: οι παρεμβάσεις του Γιώργη είναι πάντα εύστοχες. Πάντα εύστοχες. Έχει και μερικές άτυχες στιγμές. Παλιά τις είχε τις άτυχες. Η εμπειρία είναι ξεκάθαρη πλέον στις παρεμβάσεις του. Ήταν και με χιούμορ χθεσινή. Λίγο στα ποδοσφαιρικά, λίγο και με το Βράνιες με χάλασε. Τον τράβηξαν πάρα πολύ το διάλογο, έχω να πω. Ναι. Δηλαδή χρειάστηκε να κάνουμε 5 ώρες μετάφραση γιατί ήταν στα Ιουκρανικά. Θα κάνεις το διάλογο. Μετά θα είσαι εσύ ο Βράνιες και ο Στέργιος θα είναι ο Γιώργης που μοιάζουν κιόλας. Μοιάζουν. Όχι. Δόντια, μύτη, αυτιά. Ναι. Ωραία, έχουμε και αυτό. Θα κάνουμε και το διάλογο και αυτό, ναι. Ναι. Έχουμε εθνική. Έχουμε εθνική. Σας έχω θέμα φωτιά μετά τις 12.30 για έναν σάλο στην Πάτρα. Το διάβαζα πρωί-πρωί, σε άλλος όμως. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα και όλα. Στην Πάτρα, πάει μαζί αυτό. Πάει μαζί. Και έχουμε ένα... Μαλάθηκε το μικρόφωνο. Και έχουμε μια καταπληκτική παρέμβαση φίλου του ΠΑΟΚ σε ανάρτηση της Νίνα Βέρμπλουμ. Επιτέλους, μετά από καιρό. Ναι. Πραγματικά, σε διαβεβαιώνω ότι θα κλαις κανονικά με δάκρυα. Ναι. Ναι, ναι, φοβερό. Έτσι πάνε αυτά, φίλε. Έχουμε γενικά πράγματα, έχουμε. Ωραία. Δεν με πείσατε ότι έχουμε θέματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρούμε στη διάρκεια. Έχει και άλλα. Να δημιουργήσουμε πράγματα. Έχει και άλλα. Έχουμε Κούγια, έχουμε Σιμιτζόγλου, έχουμε υφυπουργό, έχουμε ομάδα, έχουμε εθνική, έχουμε μπάσκετ, έχουμε... που δεν είναι κακό το μπάσκετ. Τι ωραία διατησία χθες, τι πράγματα και θάματα. Το τι μπινελί και φάγανε. Τι πράγματα και θάματα δηλαδή. Τι έδινε το σύγχαμα, ρε. Φοβερό. Έχεις καταλάβει 4-5 σφυρίγματα στο τέλος. Φοβερά, άστο, άστο. Τέλος πάντων. Ήταν ωραία η αγανάκτησή σου που σε κάποια φάση στέλνεις στο chat τι σφυρίζουν αυτοί και μετά σε δευτερόλεπτα ή μάλλον τι δεν σφυρίζουν αυτοί. Ναι. Εντάξει, και είναι ενδεικτικό. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίωρο για να μπούμε καλά στο δεύτερο. Υπάρχει ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για τους δράστες του θανάτου του Νάσου. Είναι από 2 χρόνια, επίσημη ανακοίνωση. Ναι, θα ασχοληθούμε και με αυτό. Αυτό αληθεύει ότι ασχολούνται με τροχαία και μόλις έχει ναι, τροχαία... αληθεύει. Τραγικό. Αληθεύει. Έστω και καθυστερημένα μια ηθική δικαίωση για την οικογένεια. Βέβαια δεν έχει καταδικαστεί κανείς ακόμη, εντάξει. Αλλά... τουλάχιστον να βγει μια άκρη. Να βγει μια άκρη. Πάμε τώρα στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Το ροδιοφωνικό ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107,4.
ήρθαν τα πρώτα μηνύματα για τις δύο τσάντες και για το εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Να υπενθυμίσω λίγο τους διαγωνισμούς. Δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ με μια πανέμορφη τσάντα backpack, footer, κασετίνες, τετράδιο, μολύβια, όλα μέσα στο πακέτο. FM κενό τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526, με τον ίδιο τρόπο, με ένα απλό μήνυμα δηλαδή, ένα εισιτήριο διαρκείας για τον φετινό μπασκετικό ΠΑΟΚ. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Αν θέλετε να μπείτε και στους δύο διαγωνισμούς, απλά γράφετε και ΠΑΟΚ και τη λέξη τσάντα και θα μπει το όνομά σας στην κλήρωση που θα κάνουμε στις 2:45. Μαζί μας το Regency Casino. Συνεχίζονται οι παραστάσεις του Γιάννη Πλούτραχου στην πρωτότυπη μουσική παράσταση Όλα σε ένα τα βρήκα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο 10 παρατέταρτο και Κυριακή στις 9 παρατέταρτο. Φυσικά η είσοδος στο καζίνο είναι προοδευτική και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Πληροφορίες στο 2310-49-1234. Εισιτήρια για τον Γιάννη Πλούτραχο στο καζίνο όλο το 24ωρο, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public, φυσικά ωράριο καταστημάτων. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr φυσικά με τις καλύτερες αποδόσεις που μπορείτε να βρείτε. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, επιλέγετε και κερδίζετε. Άννα Δωμό, χορηγός των 7ο Διεθνή Νυχτερινού Μαραθώνιου 13 του Οκτώβρη, για να δωμό προσφέρει 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες του μαραθωνίου και 10% σε όσους κλείσουν στο περίπτερό του συνάντηση για εκτίμηση κόστος εργασιών. Να ξούς, τα καλύτερα παπούτσια στην πόλη, τα φοράνε και οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ. Στο nak.gr βρίσκεται όλη την τεράστια γκάμα επιλογών με δωρεάν αποστολή και αλλαγή. Στη πλατεία Αγία Σοφία στο πρώτο κατάστημα, στο Μετέρινιαν Κόσμος στο δεύτερο και το Στοκ Όλγας με Μπότσαρη. Για να πάτε και εκεί να βρείτε και σε εξαιρετικές τιμές. Και Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, πάρα πολλές επιλογές. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και στο alterego-fashion.gr. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα μας τώρα όπως πρέπει να τα πιάσουμε, ξεκινώντας από τις. Από την εξιστόρηση της πραγματικότητας από τον Αλέξη Κούγια. Μια εξιστόρηση της πραγματικότητας η οποία δεν μπορεί να μην κινήσει τα νήματα της δικαιοσύνης, γιατί μιλάει ουσιαστικά για στημένα παιχνίδια, για ένα στημένο κύκλωμα επηρεασμού διαιτητών, για συγκεκριμένους συνδέσμους, λέει ονόματα, λέει οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει έναν εισαγγελέα να πάει μια βόλτα στο γραφείο του και να δουλέψει. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Όταν επιστρέψει. Δεν ξέρουμε αν έχει επιστρέψει. Μπήκαμε στο blogspot του. Δεν μπήκαμε, όχι, δεν μπήκαμε. Άμα δεν μπήκαμε στο blogspot, πού να ξέρουμε τι κάνει με τη Τζόγλου, παιδιά. Χθες το μεσημέρι πάντως έλεγε ότι για το Φορτούνι κινητοποιείται σιγά-σιγά. Τώρα περιμένουμε σιγά-σιγά για τον Κούγια. Τι εννοεί κινητοποιείται, διαβάζει, κάνει σιγά-σιγά. Έλεγε ότι θα υπάρξει κλίση για το Φορτούνι, μάλλον όπως είχε γίνει και με τον Πασχαλάκη. Έτσι θα γίνει. 12-11 η δίκη του Νουρουάν. Διακόπηκε πριν καν αρχίσει. Πριν καν αρχίσει. Σε άλλο άθλημα. Τώρα περιμένουμε. Για τον Κούγια. Εντάξει, ένα. Πιο πάνω. Τι λέει για τον Κούγια. Ναι, μάλιστα. Διαβάζω πιο πάνω. Ποιο. Θα ενταθούν οι μουρμούρες κατά σκύμπες σε περίπτωση νέας γκέλας. Δικαιώνομαι για το θειό σου. Συμφωνώ με τον Κυριάκο. Κοίτα να δεις. Πήγαινε πιο πάνω, ρε. Εντείνονται και οι φήμες για άγγελο με 2 λάμδα, ίσως Γιάννης με 1. Συγχαρητήρια στον συντάκτη. Όπως Γιάννης με 1. Η εξυπνάδα του, ναι. Ναι. Αγγίζει τα όρια. Ο οποίος είναι και από εδώ, έτσι. Ναι. Αυτά. Α, ζήτησε το βίντεο Φορτούνιο Τσιμιτζόγλου. Ναι, από αυτό βγήκε χθες. Ναι. Δηλαδή, αν ήμασταν τώρα τηλεοπτική εκπομπή, σηκωνόμασταν και όρθιοι. Ένα standing ovation που ζήτησε το βίντεο. Το πρώτο βήμα έγινε σε κάποια βάση και για τον Κούγια. Μόνο χιουμοριστικά πονητή, γιατί αν το δει σοβαρά αυτό το θέμα. Εντάξει. Πάμε και λέμε λοιπόν ότι περιμένουμε τον Τσιμιτζόγλου να παρέμβει. Έχει αρκετή δουλειά. Είναι η υπόθεση των επεισοδίων έξω στον περιβάλλοντα χώρο της, του ΟΑΚΑ, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι οπαδοί της Ένωσης έχουν στα χέρια τους Μολότοφ, ερχόμενοι σε σύγκρουση με την αστυνομία. Δεν φτιάχνεις επί τόπου Μολότοφ, άρα έχουν έρθει προετοιμασμένοι για να κάνουν τον μπάχαλο με την αστυνομία. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι ξεκάθαρα εκεί που γίνονται τα επεισόδια, δηλαδή φαίνεται σε όλα τα βίντεο που υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Άρα εκτιμώ ότι
Η ΑΕΚ κινδυνεύει εκτός από αποκλεισμό έδρας και με αφαίρεση βαθμών, κάτι το οποίο θα πρέπει πάρα πολύ έντονα να κινηθεί από την πλευρά όλων των ανταγωνιστών, γιατί κακά τα ψέματα, από τη στιγμή ήμουνα κατά αυτών των πρακτικών μέχρι πέρσι, φέτος είμαι φανατικά σε οποιαδήποτε κέντα κάνει ο ανταγωνιστής, έστω και αν θεωρητικά δεν ευθύνεται ο ίδιος αλλά κάτι μπαχαλάκιδες που έχει, να την πληρώνει. Τιμωρία έδρας από 2 έως 4 αγωνιστικές και μείον 3 αφαίρεση βαθμών, όλα κρίνονται από την έκθεση αστυνομίας. Η έκθεση αστυνομίας η οποία είναι καταδικαστική. Οπότε πάει προς τα εκεί. Προφανώς γιατί έκαναν τα παγόνια 1, έκαναν τα παγόνια 2, έκαναν τα παγόνια 3, έκαναν τα παγόνια 4 και 5 και 6. Σε κάποια φάση για να μην ξεφτυλιστούν και αυτοί, ωραία, δεν θα κάνουν τα παγόνια. Υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες τώρα σε αυτή την περίπτωση. Καλά, και αλλού υπήρχαν βίντεο και φωτογραφίες με εισόδους μέσα στο γήπεδο και, ναι, και ξύλο μέσα στο γήπεδο στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ πέρσι, ναι, και χίλια δυο και δεν έγινε τίποτα. Αυτό τη ΣΑΕΚ με τα επεισόδια στο συγκεκριμένο κομμάτι γίνεται σε κάθε ντέρμπι, εντάξει. Ναι, επίσης δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι για τον τελικό του Βόλου που οι δικοί μας έπαιζαν ξύλο με τους δικούς τους, ναι, δεν εμφανίστηκαν οι Transformers. Δεν εξωγήινοι κτλ. Εμείς φάγαμε 9 και αυτοί φάγαν 3. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή μπήκανε 5 δικοί μας στο γήπεδο, μπήκαν και βγήκαν. Ωραία, και τα δικά μας τα τσακαλάκια να καταλάβουν πλέον ότι μπάχαλα δεν γίνονται έξω από το γήπεδο. Ας τα κάνουν όπου θέλουν, έξω από το γήπεδο όχι. Δεν θα τους πω εγώ τι θα κάνουν. Εντάξει, αλλά είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι οριακά. Γιατί εκεί που κυνηγάς τον άλλον να φάει μείον, κάνεις εσύ την κέντα και την τρως εσύ το μείον. Και χειρότερα κιόλας. Ναι. Οπότε έχει τα επεισόδια, έχει τις δηλώσεις Κούγια. Έχει πολύ, πολύ ζωμάκι μέσα, όπως θα έλεγε και η Αγάπη. Ναι. Είναι και ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης. Ας ασχοληθεί. 5 λεπτά είναι ο Φορτούνης, η ασχολία δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι παραπάνω. Τα άλλα είναι πιο σοβαρά. Ναι. Έπεσε λίγο δουλειά στο γραφείο του κ. Σιμιτζόγλου, είναι δεδομένο αυτό. Μπορεί να του στείλει καμιά βοήθεια ο κ. Βουλιώτης, που είναι νομίζω ο φυσικός του προϊστάμενος. Να κάνουμε λίγο δουλίτσα, να υπάρξει λίγο ισονομία, να δούμε και πώς θα αντιδράσει και η ΑΕΚ με ένα μείον 3. Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε φάει μείον 53 όλα αυτά τα χρόνια. Ας δούμε λίγο και την ΑΕΚ στο μείον 3, πώς είναι. Και σε αυτή τη φάση τώρα. Ναι, ξεκίνησα εγώ με μείον 2. Γιατί έχει ο Θεός. Ας ξεκινήσει λίγο με μείον 3 να δούμε τι παίζει. Γιατί έτσι πάει το πράγμα. Όπως και να έχει λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια φάση πάρα πολύ μυστήρια και με πολύ λεπτές ισορροπίες σε όλα τα επίπεδα. Είναι σαφές πλέον ότι βγαίνει και μια δυσφορία τεράστια και για τον Μέλο Περέιρα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Σε φάση του ότι απέτυχε εντελώς στις επιλογές διαιτητών. Μιλάμε τώρα δηλαδή, ο Βουτυράκης ο φίλος μου να διάλεγε. Εντάξει, χαιρετισμούς στο Δημήτρη. Στο Δημητράκη. Ωραία. Θα είχε ξεκάθαρα καλύτερες επιλογές, ναι, από τον Μέλο Περέιρα, τον οποίον θεωρεί ο ΠΑΟΚ έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα απέτυχε στις επιλογές και αφήνει ένα ερωτηματικό για το αν απέτυχε με λόγο, με δόλο ή χωρίς δόλο. Ότι απλά είναι μυρωδιάς. Ναι. Επειδή βέβαια τα έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, ο Μέλο Περέιρα, ο οποίος κάνει μια αρπαχτή στην Ελλάδα, βρήκε τους χαζούς και παίρνει λεφτά. Αυτή είναι η εικόνα. Ωραία. Σιγά θα ακολουθήσει τη μέθοδο Σιμιτζόγλου. Δουλειά έπεσε. Ωραία. Ναι, πω βρώμα είμαστε. Εντάξει, θα βάλει τους Έλληνες συμβούλους του μπροστά να καθαρίσουν την πουγάδα. Λέγε με Σταύρο Τριτσόνη. Πιστεύεις έχει κάνει πιο πολύ δουλειά ο Χιου Ντάλλας από το Μέλο Περέιρα? Ο Χιου Ντάλλας, ο οποίος έλεγε ότι ήταν στο Ενδιβούργο και έβλεπε όλα τα παιχνίδια. Όλα, ρε. Επί δύο. Δύο φορές τα έβλεπε. 150. Ο Τριτσόνης στην πεντομήνα. 150.000 ευρώ, όχι 150 ευρώ, ναι, το μάτς. Ναι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Ο Τριτσόνης παίρνει 12 το μήνα. Εκεί είναι και αυτός. Ναι. Καλά είναι. Καλά τι βγάζεις. Τι βγάζεις. Πώς θα αφήσεις 12 το μήνα. Δεν τα αφήνεις. Αν τα έχεις κάνει μαντάρα, μένεις εκεί. Ωραία, εγώ λέω για κάθε κακή διαιτησία να του κόβουν 15 χιλιάρικα. Για κάθε διαιτησία που είναι αδύνατο να υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Σου κόβω. Σου κόβω λεφτά. Δεν θα το χαίρετε πάρα πολύ. Νομίζω.
Ότι είναι... η Λάρισα ζήτησε ξένους διαιτητές στο μάτς με τη Λαμία. Πολύ δίκιο, έχει ντέρμπι, δεν είναι. Ντέρμπι. Λαμία, Λάρισα. Από Λάμνα και οι δύο. Λαμία, Λάρισα. Δεν παίζουν δύο ομάδες που δεν ξεκίνησαν καλά και ψάχνουν με αγωνία για την νίκη. Γιατί τι πιστεύεις εσύ, ότι θα ζητήσει ο Ισπανός ξένους διαιτητές? Γιατί να μην ζητήσει. Γιατί ναι, να μην ζητήσει. Ειδικά όσο νικεί, πλάκα κάνεις. Δηλαδή, κοίτα να δεις τι γίνεται. Όλοι ξαφνικά θέλουν, δεν παίρνουν θέση. Γιατί? Γιατί σου λέει, άμα ζητήσω και εγώ και με παίξει τελικά Έλληνας, θα δει να μου πάρει το λαρίκι. Ναι, αλλά σιγά σιγά μόλις του παίρνει το λαρίκι, όλοι ήταν ξένο. Ναι. Γιατί? Και όλοι ξαφνικά πάνε προς τα εκεί, ναι, ενώ πριν δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν γιατί φοβόντουσαν. Ναι, ναι. Αλλά λέει, άμα είναι να μας σφάζουν αυτά τα γίδια, που εγώ είμαι με τον Κούγια, δεν πιστεύω ότι η Ξάνθη είναι στο κόλπο για αυτό που έγινε. Ότι οι λόγοι για αυτό που έγινε είναι στοιχηματικοί. Αυτό πιστεύω. Ναι. Ότι αυτός που μπήκε της Ξάνθης, ωραία, από κάπου, μάλλον κατάλαβε τι γίνεται και λέει, ας κάνω και μια βουτιά. Παρότι Αφρικανός σταρ, πήρε χαμπάρι. Εντάξει, κόβαμε κάτι βίντεο. Τι σου είναι, ρε φίλε, τώρα. Αλλά, κόβαμε κάτι βίντεο τακτικής για κάτι που δουλεύουμε τώρα. Και πραγματικά, ρε παιδιά, δείτε τον γκολ του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, τι κάνει ο Καμαρά. Ναι. Δηλαδή πραγματικά, εκεί που ήταν στο γήπεδο πρέπει να σκέφτηκε πω πω... Έχω να κάνω αυτό. Ξέχασα το θερμοσύφωνα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έκανε, να πάθε κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάθε κάτι τέτοιο. Για μένα στιγματική λόγη λοιπόν, αυτό καταλαβαίνω από την εμπειρία μου την όποια έχω, αυτά δύσκολα τα αποδεικνύεις αν δεν γίνει η ανάλογη έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν το πιο σημαντικό στην όλη ιστορία του κύριου Σιμιτζόγλου, αν θέλει να δουλέψει, να κολλήσει κάποια ένσημα, είναι να προχωρήσει στην άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των πρωταγωνιστών στην όλη ιστορία. Και όχι μόνο, ας τα δείξει όλα. Διατητές, παράγοντες, το δικό μου, το δικό σου, το δικό σου, το γελάς και το παραδόλου κατσίκι. Το γελάς και το παραδόλου κατσίκι. Αγγελάρα, είναι έτοιμο το τσίπουρο. Τέλος πάντων. Θεωρείς ότι ο Κούγιας θα το πάει μέχρι τέλους ή όταν φτάσει η κρίσιμη στιγμή? Τώρα, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Όταν φτάσει η υπόθεση, αν φτάσει στο τέλος, στις αίθουσες των δικαστηρίων, να μην κάνει κάποια γυριστή. Ότι ναι, είπα, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Φίλε, τώρα, εντάξει. Δεν είναι, αυτό μπορεί να γίνει. Ωραία. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ο εισαγγελέας δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι μια από τις τάξεις ευκαιρία να δουλέψει σωστά και ότι είναι ένα πάτημα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό, τότε έχουμε θεματάκι. Σου θυμίζω είναι ακόμα ανοιχτό το Κοριόπολης, από το 11. Μέσα είναι ο Γιαννάκης. Μέσα είναι. Εντάξει. Στο συγκεκριμένο. Οι ρυθμοί λίγο δεν είναι και οι, ναι, φίλε, όταν οι πλέον ικανοποιητικοί. Υπάρχει διαιτητής που έχει κάνει καταγγελία στον Περέιρα ότι τον πλησίασαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ωραία. Δεν πρέπει να παρέμβει. Ναι, μαζεύονται πολλά. Από το πρέπει μέχρι να, ναι, να παρέμβει, Σταύρο, για πόσες, ναι, είναι. Και την ίδια στιγμή λοιπόν, ο υφυπουργός αθλητισμού, αυτό το πολιτικό τσακάρι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, κάνει μια δήλωση για το ΒΑΡ. Άκου, ναι, να δεις, άκου να δεις. 27 Ιανουαρίου. Είχε πει ο παπάς, είχαμε ακούσει και το ηχητικό, ο υπουργός ψηφιακής πολιτικής. Εντάξει. Θα είμαστε, λέει, έτοιμοι στις αρχές της σεζόν. Δηλαδή, Σεπτέμβριο, μάλλον Αύγουστο, που μας πέρασε. Ναι. Είπε ο Νίκος Παπάς στις 27 Ιανουαρίου. Έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου η περιβόητη διαρροή, η παύλα έκθεση ιδεών, μετά τα ερωτήματα του ΠΑΟΚ. Ο Τόλης Σφήνος. Χορτάτος. Ο Τόλης Χορτάτος μας πούλησε και θέλει. Λοιπόν, και είχε πει λοιπόν τότε το Υφυπουργείο Χορτάτος, ο Βασιλιάδης, μέσω της διαρροής, ότι θα μπει το ΒΑΡ Δεκέμβριο-Ιανουάριο και στόχος μας είναι να μπει στα κρίσιμα παιχνίδια στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή, στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν είχαμε ΒΑΡ. Και έρχεται χθες ο Βασιλιάδης, στην έρθα τη φορά, και λέει ότι αν όλα πάνε καλά, τον Γενάρη μπορεί και να έχουμε πειραματικά, αλλά σίγουρα, λέει, τη νέα σεζόν θα είμαστε έτοιμοι. Και ρίχνει τον μπαλάκι σε FIFA, UEFA, CAD, NASA, CIA, ότι εμείς δεν είναι στο χέρι μας. Εμείς αυτό που να κάνουμε, το κάνουμε. Άρα, ο νέος ορίζοντας είναι η νέα σεζόν. Ωραία. Αν εγώ ήμουν ιδιώτης και δεν έπρεπε να εμπλακώ με κρατικά κονδύλια. Ωραία. Σε πόση ώρα το είχα έτοιμο το ΒΑΡ? Ένα μήνα. Και πολλά, λες.
Εντάξει, τώρα στη Λιβαδιά και στη Λαμία θα είχε κάποιε δυσκολίε να το δει. Σπιτάκι, ρε φίλε, ναι, δύο μέρες δουλειά είναι. Ωραία, ναι. Και πάλι, πες ένα μήνα. Ε? Πες και πάλι ένα μήνα. Ένα μήνα. Και πολλοί λέμε. Εδώ μιλάμε. Μιλάμε για μια δουλειά που είναι δύο εβδομάδων. Και τώρα λέμε για εκτεταμένη χρήση στο τέλο και του χρόνου. Άντε ρε τώρα, με τα καρακιουζλίκια του. Όταν φτάσουμε, ας πούμε, Χριστούγεννα, θα πούμε ότι από το χρόνο κατευθείαν. Ο Βασιλιάς έχει καταλάβει ότι κάνει τεράστια κέντα με το ΒΑΡ και προσπαθεί να στείλει τις ευθύνες αλλιώς. Και η κέντα του Βασιλιάδη είναι αυτή που λέμε τόσο καιρό. Ότι δεν μπορείς να δείχνεις ταχύτητα. Ωραία. Για να πρημοδοτήσεις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες με κρατικά λεφτά τα οποία δεν θα βρουν στην αγορά. Και την ίδια στιγμή να αδιαφορείς και να μην συντονίζεις την άμεση δημιουργία του ΒΑΡ. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για την κοστολόγηση του 10,5, ενώ στη Βραζιλία με 20 ομάδες είναι 5 εκατομμύρια. Άστο αυτό, ας φάνε και 5 άνθρωποι. Και να βγαίνεις δύο φορές το μήνα. Πρώτη φορά. Να βγαίνεις δύο φορές το μήνα να κάνεις μια δήλωση και να το πας από μήνα σε μήνα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και θα έπρεπε να παρέμβει η κυβέρνηση και να πει στο στέλεχός της ότι είσαι λάθος και δεν κάνεις. Τουλάχιστον μην βγεις προς τα έξω να μιλάς για αυτό το πράγμα. Ο πολιτικός θα βγει να μιλήσει, αγάπη. Το θέμα είναι ότι. Αφού δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Όχι, υπάρχουν τα πινελίκια. Αυτό το κάνει τώρα γιατί ξέρει ότι είμαστε πυρ και μανία. Ξέρει δηλαδή ότι σε δύο μέρες εγώ θα γράψω για αυτόν. Ναι. Δηλαδή τακτική. Κανονικά. Ναι. Τακτική. Είναι τακτική. Ότι δεν φταίω εγώ. Όχι, εσύ φταίς. Εσύ είσαι κυβέρνηση. Είναι. Εσύ είσαι κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει και μία απάντηση από τον Γιώργο Σαββίδη, λίγο μετά από αυτές τις δηλώσεις που έγιναν χθες. Που ανέβασε ένα βίντεο του χαλαρά του. Βασίλη Χαρά, είναι αυτό. Ναι, όχι. Του Πάζη. Ναι. Ο Πάζης που μοιάζει με τον Καλά. Είναι πρότυπο του Καλά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, ήταν τραγούδι. Ναι, ναι. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία. Αλλά γενικά φαίνεται το πόσο διανοητικά καθυστερημένοι θα πω είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην όλη ιστορία. Γιατί απλούστατα έχοντας εγκλωβιστεί στο μικρό κοσμό τους και κάνοντας μια-δυο ψιλοεξυπηρετήσεις δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι έχουν δέσει το γάιδαρο. Αν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση 10 εξυπηρετήσεις, ωραία, ένα κλαμπ το οποίο προσφέρει καμιά 500.000 θέσεις εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα, ο μεγαλομέτοχος του, εντάξει, θα κάνεις 5-10 εξυπηρετήσεις. Δεν σημαίνει ότι είσαι και η κομμενά μου, ότι είμαι η κομμενά σου μάλλον. Θα πρέπει να είστε σοβαροί. Αν νομίζετε ότι μας δώσατε ένα στρατόπεδο, δεν μας δώσατε ένα στρατόπεδο, παιδιά, ερμηνευτικά. Δεν είχε Σκοπιά, φύλαξε Σκοπιά εκεί απ' έξω ποτέ. Όχι, όχι. Αγάπηση. Ναι. Πέντε φορές. Ναι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι μας κάνεις χάρη, είσαι κυβέρνηση, ο μηχανισμός σου έχει αγκυλώσεις, ωραία, και κάνεις δουλειά που ξεπερνώντας κάποιες αγκυλώσεις, εσύ φταίς που τις έχεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας κάνεις καμιά χάρη. Χάρη κάνεις αν δημιουργήσεις συνθήκες ισονομίας. Βλέπω αυτές τις γελίες ανακοινώσεις που βγάζουν οι ομάδες που πήραν λεφτά από την κρατική τηλεόραση. Ρε, τα πήρατε, ναι, ναι. Σκάστε. Τα πήρατε. Σκάστε όμως, μην πουλάτε και τρέλα ότι αυτό είναι δίκαιο. Εγώ έκανα συμφωνία με την ελεύθερη αγορά και εσύ με την κρατική. Πήρες διπλάσια λεφτά από αυτά που σου δίνει η Νόβα. Ωραία. Και μου πουλάς και τρέλα ότι είσαι και. Πώς το λένε, ότι είναι και σωστό αυτό που έγινε. Θα πάρει, λέει, σούπερ νούμερα η ΕΡΤ. Να, που θα πάρει σούπερ. Τα 8 άτομα που θα δουν το Λαμία Λάρισα. Τέλος πάντων, μιλάμε για αστειότητες τώρα. Δεν ξέρω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη τι κάνουν. Καλά, εσύ. Τα στελέχη της Δημοκρατίας εννοείται ότι δεν υπάρχουν, είναι αόρατα. Προφανώς είναι αόρατα και του ΣΥΡΙΖΑ, για να λέμε και την αλήθεια. Αλλά μην περιμένετε από εμάς να καθόμαστε να σας χαϊδεύουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαϊδευτείτε. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε δίκιο. Όταν έχω δίκιο, δεν μπορείς να μου το πάρεις με τίποτα. Να σου πω λίγο Νίνα Βέρμπλουμ και να αφήσω το Σάλο την Πάτρα για μετά το διάλειμμα. Το? Το Σάλο στην Πάτρα. Ναι, πες μου Νίνα Βέρμπλουμ. Λοιπόν, έχει ανεβάσει η σύζυγος του Πόντους μια φωτογραφία. Στον καθένα, με ποια είναι αυτή. Με την κυρία αυτή. Ποια είναι αυτή η κυρία. Θα σου πω ποια είναι. Θα σου πω ποια είναι. Ναι. Φοράνε ίδια ρούχα. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η σημασία. Γράφει η Νίνα Βέρμπλουμ στα αγγλικά φυσικά, αλλά επειδή είμαι και αγγλομαθής, μεταφράζω. Ναι. Ποιοτικός χρόνος με τη μητέρα μου. Σε ευχαριστώ για την έκπληξη. Χάστα από κάτω. Σε ευχαριστώ αγάπη μου. Μάνα και κόρη. Μακεδονία Παλάς. Μασάζ Θεσσαλονίκη. Και γράφει ένα τσακαλάκι. Γιατί πρέπει να γράψει κάτι ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Εντάξει. Στα αγγλικά. Πάντα.
σαν δύο σταγόνες βροχής. Απλά οι ίδιες. Πες και πώς το έγραψε όμως. Like a two drops of rain. Same, just same. Και η απάντηση ενός διαβασμένου από του ΠΑΟΚ, ότι είναι η πεθερά της, δεν πειράζει. Πραγματικά θέλω να πω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά που κάθεται και σχολιάζουν κάθε φωτογραφία της Νέας Βέρμπου. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Διάβασε το τσακαλάκι daughter and mother και λέει μάνα της είναι. Και σαν δύο σταγόνες βροχής. Αλλά είναι η πεθερά της, φίλε. Είναι η πεθερά της. Μπερδεύτηκες. Είναι ξεκάθαρα ίδια ο πόντος. Like the drops of rain. Παιδιά, σταματήστε να μπαίνετε. Στη Σκανδιναβία, με λίγα λόγια, πηγαίνουν για μασάζ οι νύφες με τις πεθερές ενημερωτικά. Κάτι το οποίο αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, ποτέ με την Ελληνίδα πεθερά. Η οποία μισεί αγνά την νύφη. Στα καζάνια μπορεί, με βραστό νερό. Κεφάλι μέσα. Ναι. Και like τα λοιπά. Two drops of rain. Σταματήστε λοιπόν, παιδιά, να μπαίνετε και να σχολιάζετε σε συζύγου του ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ναι. Βασικά, ειδικά συγκεκριμένη Έλληνες πια, δηλαδή πλέον η γυναίκα περνάει δύσκολα. Λοιπόν, έλα. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε ακόμα πολλά. FM και Νοτσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526. Φίλε 170, στείλε και το ονοματεπώνυμό σου. Έχει στείλει μόνο FM Τσάντα και ΠΑΟΚ. Και ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, FM και ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Στο 54526, αν θέλετε να μπείτε και στους δύο διαγωνισμούς, γράψτε και Τσάντα και ΠΑΟΚ, η κλήρωση, οι κληρώσεις μάλλον, λίγο πριν τις δύο. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Έχετε ακόμα 50 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στους δύο διαγωνισμούς που έχουμε και σήμερα. Για δύο ακόμα σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ, οι οποίες μόλις έφτασαν Σταύρο και Αγάπη από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τσάντα, πανέμορφο φούτερ, κασετίνα, μολύβι. FM κενό τσάντα ονοματεπώνυμο στο 54526 και σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη. Έχουμε Μοσχοβίτη. Γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Πώς πάει. Πώς να πάει ρε φίλε, πώς να πάει. Μόνοι μας το χάσαμε το παιχνίδι που μου έλεγες την καλή αυτή. Δεν τους βλέπω. Σας θέλω λίγο πιο έμπειρους διαιτητές στο Basketball Champions League. Είναι τρίτη σεζόν αυτή. Ναι, εννοείται ρε φίλε, αλλά και 30 λεπτά σφύριζα κανονικά. Ναι, αλλά στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι πεζότανε. Ναι. Πεζόταν ο νικητής. Γι' αυτό πάρε 4 φάουλ σε μια άμυνα. Ωραία. Κάτι... Κι όλο μου λέει να κάνω το καλάθι, πάει να βάλει την μπάλα και πάει στο χέρι και δεν δίνει τίποτα. Ναι. Ναι. Ένα, επιθετικό του Τζόνς στον εμφυδιασμό που ναι. Εντάξει παιδιά έβγαλε το χέρι του, οκ, αλλά εντάξει, πάει στο lay-up. Εντάξει, τέλος πάντων. Μικρή σημασία δεν, έχει γενικά. Εμένα δεν με ανησύχησε η ήττα, να ξέρεις, καθόλου. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι με γκος θα τους παίρναμε, να ξέρεις. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι χθες, νομίζω ότι ο γκος έλειψε πολύ. Δηλαδή φάνηκε κιόλας περισσότερο γιατί ο Χάτσερ δεν είναι καλά στο ξεκίνημα της σεζόν και ο Αθηναίου δεν είναι ακόμα στο 100%. Δηλαδή είχε κάποιες καλές στιγμές ο Αθηναίου και κάποιες κακές. Νομίζω είναι και παραπάνω στο παρκέ από ότι... Το πιο καλός μας γκάρχτες ήταν ο Κόνιαρης, ήταν ο πιο καλός γκάρχτες. Έτσι λέω. Ναι, απλά χθες ήθελες, επειδή ήταν κλειστό παιχνίδι και σε χαμηλό σκορ, ήθελες... και κάποιους πόντους λίγο ινδιάνικους, θα περίμενα να το πω έτσι. Να παίξει ένας εναντίον ενός ένας, να βάλει ένα τρίποντο, να βάλει ξέρω εγώ ένα καλάθι ατομικό και όλα αυτά, τα οποία ΠΑΟΚ τα πήρε ελάχιστα. Να σου πω ρε φίλε, ξέρεις τι παρατηρούσα χθες. Ο ΠΑΟΚ είναι ο Μαύρος Χρυσικόπουλος, οι ίδιοι είναι. Αδική στο Λίνο, φίλε. Ναι, άλλο λέω. Το σουλούπι, το πώς σκέφτονται, το πώς λειτουργούν. Δηλαδή παίρνεις φόρα, ρε φίλε, σου δίνουν το διάδρομο, είσαι μαύρος και αντί να πας να την καρφώσεις, πας να μου κάνεις. Πάσαμε λόμπα. Δεν είναι καλά αυτός τώρα σωματικά. Όταν θα είναι καλά σωματικά θα την καρφώσει. Όταν θα είναι καλά σωματικά θα την καρφώσει. Αλλά, okay, όχι, ο Λίνος είναι, για μένα είναι πολύ πιο όριμο το παιχνίδι του σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Διαβάζει πολύ καλύτερα τα πράγματα στην επίθεση. Όσο είναι στο παρκέ, όσο παίρνει την μπάλα. Έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που μπορεί να τον επηρεάσει. Αλλά νομίζω ότι έχει βελτιωθεί αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, τώρα για χθες, οκ.
Ο ΠΑΟ κατάφερε να κρατήσει χαμηλά τη Βενέτσια, η οποία η αλήθεια είναι ότι ήταν κυρίαρχο στο παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και από εκείνο το σημείο και μετά έλεγχε το παιχνίδι ή κρατούσε τέλος πάντων τη διαφορά. Από τους δημιουργούς εκτελεστές του στην περιφέρεια κανένας δεν έδωσε καλημέρα. Αν είχε κάποιον από αυτούς σε καλημέρα, νομίζω θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη. Δεν είχε το Μαργαρίτη χθες ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μαργαρίτης δεν ήταν καλά, μην έχοντας προπονηθεί τις δύο προηγούμενες ημέρες, ακόμα και στο τέλος, που συνήθως για εκείνα τα σημεία θέλει να τον έχει φρέσκο ο Παπαθεοδόρου. Δηλαδή όταν μιλάμε για κλειστά μάτς που φτάνουν στο τέλος, ο Μαργαρίτης όντως μπορεί να δώσει πολλές λύσεις, δεν χρησιμοποιήθηκε. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν έτοιμος, ότι δεν ήταν καλά. Δεν πατούσε καλά, φάνηκε σε κάποια τελειώματά του, σε κάποιες αμυνές του. Ακριβώς. Και φάνηκε εκεί στο τέλος, δηλαδή όταν τέταρτη περίοδο το μάθαν στους 4 πόντους, στους 5, που σίγουρα εκεί ο Μαργαρίτης θα έμπαινε, και θα έμπαινε όχι για να πάρει rebound, να το πω έτσι, θα έμπαινε για να αποτελέσει επιθετικό άξονα με βάση τα pick and roll που παίζει και τον τρόπο που αγωνίζεται. Δεν πήγε καθόλου. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι δεν επιλέχθηκε γιατί δεν ήταν έτοιμος ή δεν ήταν καλά. Εντάξει, τώρα κατά τα άλλα αυτό το παιχνίδι δεν νομίζω ότι ήταν μέσα σε αυτά που ο ΠΑΟΚ είχε κυκλωμένα για να κερδίσει όσον αφορά την πρόκριση. Σίγουρα μπορεί να κρατήσει το γεγονός ότι με μια ομάδα όπως η Βενέτσια που γενικά της αρέσει και πολύ το ρυθμό να ανεβάζει, και τέλος πάντων να πηγαίνει ψηλά τα σκορ, την κράτησε χαμηλά. Μια Βενέτσια που ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερη περίοδο μόνο έκανε το παιχνίδι της. Σε όλο το άλλο κομμάτι δυσκολευόταν αρκετά και βρήκε και αυτή λύση από ένα παίχτη που δεν ήταν ας πούμε στη πρώτη γραμμή. Δηλαδή ο Watt έβαλε χθες στους 25 πόντους με 13-14 βολές. Αυτή είναι ψηλή. Είναι ψηλή παιδιά. Mm-hmm. 14 βολές πήγα αυτούς και σούτερα και έβαλε 13. Και με τον Γουάντ δηλαδή σε τέτοιο βράδυ και με καλά τελειώματα κοντά στο καλάθι, ουσιαστικά αυτή η διαφορά που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, την κράτησε στο τέλος, είτε εύκολα είτε δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε διαδικασία επιστροφής. Σήμερα το απόγευμα φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε το ταξίδι από την Βενετία πάλι μέσω Αθήνων και ουσιαστικά από σήμερα αύριο ξεκινάει την προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο στο ΑΚΑΙΑΕΚ, το οποίο παίζει σήμερα στις 7.30 αν θυμάμαι καλά με την Χάπολ Ιερουσαλήμ. Δύσκολο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. Παρότι είναι εντός έδρας και δεν έχει μετακίνηση, γιατί και στο ποτάθλημα ξεκίνησε παίζοντας το Περιστέρι που πάλι δεν έχει μετακίνηση, είναι ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον Γκος έτοιμο το Σάββατο? Υπάρχει. Θα το τσεκάρει αύριο στην αυριανή προπόνηση, θα δοκιμάσει να μπει μαζί με την ομάδα και να φανεί αν θα είναι στη διάθεση του Παπαθεοδόρου ενόψη ΑΕΚ. Όσον αφορά το κομμάτι της αποθεραπείας του και της εξέλιξης μετά τον τραυματισμό, τα πηγαίνει μια χαρά. Μπαίνοντας με την ομάδα, δοκιμάζοντας μάλλον να μπει με την ομάδα, θα φανεί για κατά πόσο είναι έτοιμος για να βοηθήσει άμεσα, δηλαδή στο μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Πάντως χθες έλειψε. Ήταν ξεκάθαρο ότι έλειπε. Εκεί το ένα σου το καλό, μια καλή επιλογή, εκεί που το μάτς είσαι κοντά στο σκορ και διεκδικεί στη νίκη, σίγουρα έλειψε, γιατί και οι άλλοι που έχουν αυτή την ευθύνη, να το πω έτσι, ή το χάτσερ του Αθηναίου, χθες δεν ήταν σε τόσο καλή μέρα. Και η απουσία του Γκος ήταν αισθητή. Γιατί είναι μεν, okay, και ο Πανιώνιος και το Ρέθυμνο είναι ομάδες που ο ΠΑΟΚ έχει τεβούδο για τις σχεδίες σχετικά εύκολα. Χθες που αντιμετώπιζε μια ομάδα όπως η Βενέτσια, για να καταφέρει να κερδίσει μέσα στην έδρα της, νομίζω χρειαζόταν όλα τα όπλα του και να τους έχει διαθέσιμους και σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Εχθές ουσιαστικά από τα πιο σημαντικά του όπλα, ο ένας ήταν στη Θεσσαλονίκη, ο Γκος, και ο άλλος ο Μαργαρίτης δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν στο 100%. Εγώ σου λέω, αυτούς τους ζήγησα, δεν τους φοβάμαι. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη τους κερδίσουμε αυτούς. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, κοίτα, όπως είναι και για τον ΠΑΟΚ ένα θέμα που, εντάξει, είναι ακόμα ξεκίνημα σεζόν. Έτσι. Δηλαδή οι ομάδες ακόμα ψάχνονται, βρίσκουν τα σχήματά τους, τέλος πάντων και όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει για τη Βενέτσια. Και η Βενέτσια αυτή δεν έχει τον Μπράμος, που έτσι έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα.
Και νομίζω ότι επειδή παίζει αυτό το μπάσκετ που παίζει η Βενέτσια, δηλαδή σε αυτόν τον το γρήγορο ρυθμό, χθες όταν το έκανε για 6-7 λεπτά πήγε να ξεφύγει. Αν αυτό το πράγμα το ελέγξει με αυτές τις ομάδες, μπορείς να τις φέρεις εκεί που θέλεις ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ χθες αυτό το έκανε στο μεγαλύτερο κομμάτι, αυτά δεν θα σε καλύψει επιθετική ημέρα. Αν ήταν και σε μια νορμάλ επιθετική ημέρα, θα μπορούσε να έχει πάρει την νίκη, ακόμα και έτσι. Επίσης έκανε 21 λάθη. Έτσι. Και λάθη που αρκετά από αυτά ήταν σε καταστάσεις καλαθιού. Δηλαδή να πηγαίνεις, ας πούμε, στο lay-up και να κάνεις μια λάθος πάσα, μπορεί να είναι είτε στο τρίποδο και ένα ελεύθερο σουτ, είτε σε μια φάση κοντά στο καλάθι. Δηλαδή ήταν μεγάλος ο αριθμός των λαθών για ένα παιχνίδι κλειστό με τέτοιον αντίπαλο. Τέτοιες λεπτομέρειες παίζουν πάντα ρόλο. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο καλύτερος επιθετικά, θα μπορούσε, ας πούμε, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Βενέτσια στο δεύτερο ημίχρονο τα έσπασε. Είχε 0 στα 13 τρίποτα, θυμάμαι καλά, στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε 7 στα 12 στο πρώτο και τελείωσε με 7-25, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αυτό ήταν. Έβαλε ένα στο τέλος, νομίζω. Επόμενο ευρωπαϊκό, Νίκο, την Τρίτη, με τη Βόνη, η οποία έχασε χθες. Η οποία χθες, έχασε χθες από την Τενερίφη εύκολα, με 80-68. Εντάξει, και εκεί νομίζω αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Γιατί, η Τενερίφη και η Βενέτσια είναι δύο ομάδες που θεωρητικά είναι τα φαβόρη. Η Τενερίφη το έδειξε για τα καλά από χθες. Σήμερα τα άλλα δύο παιχνίδια του ομίλου. Παίζει Χολόν με την Φρίμπουργκ το βράδυ στις 9. Και στις 7.30 παίζει η Ναντέρ στην έδρα. Έλα, Στέργιο, το έχει. Ο Πάβα. Έλα, Άννα, μπράβο, στην Όπαβα, μπράβο, στην Τσεχία. Δεν πετύχατε τον τόνο, αλλά δεν πειράζει. Αν μας κάνει μήνυση, η Όπαβα, ρε φίλε. Όπαβα, ρε, εγώ στην αρχή Όπαβα την έλεγα, τελικά Όπαβα λέγεται. Okay, εντάξει, μικρό το κακό. Οπότε σήμερα θα έχω μια πρώτη εικόνα του ομίλου, το πώς, τι αποτελέσματα μπορεί να υπάρχουν χθες. Εντάξει, με βάση τα δύο πρώτα μάτς ήρθαν αποτελέσματα, μπορεί να μην ακούγεται καλό για τον ΠΑΟΚ αυτό, αλλά ήρθαν αποτελέσματα που ήταν πάνω κάτω αναμενόμενα με τις νίκες της Τενερίφης. Δεν τη βλέπω τη Βενέτσια. Θα την περάσω. Έχει ρεφλεί πολύ καλούς παίχτες. Εντάξει, τώρα ο Χέινς, ο Ντέι, αυτή είναι πολύ καλή. Μόνο ο Γουάτ, αυτός εδώ είναι καλός παίχτης. Ναι, επίσης χθες ο Βίντμαρ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ψηλός, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν εκτός ρυθμού. Ο Γουάτ ήταν καλύτερος, γι' αυτό έπαιξε. Ναι, ο Βίντμαρ χθες. Εμένα αυτοί οι μπασκετμπολίστες που ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο και έχουν την τεχνική να το κάνουν, μ' αρέσουν, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Σε κάποια φάση του κλείνουν το δεξιό drive και γυρνάει όλο το σώμα του, να πούμε, και σου κάνει lay-up και τον κοιτάνε δική μας αχαζή. Ωραία. Δεν είναι, είναι ποιοτικός παίκτης. Αυτός είναι ποιοτικός. Οι άλλοι είναι πώς θα ξυπνήσουν. Ναι. Ο Βίντμαρ, τώρα να έχω οικοδομία, τον πάρω να δουλέψει το πρωί. Όχι, ρε, είναι πολύ καλός παίκτης ο Βίντμαρ. Πάρα πολύ έμπειρος και εξαιρετικό σέντερ. Τον έβαλε ο Μορέιρα, τον έβαλε στα καλάθια μέσα, ό,τι ήθελε έκανε. Το πάρτο. Μορέιρα, double-double, ξανά. Double-double, 14-12 ήτανε. 14-11. 14-11. Ο Μορέιρα. Η παιχτάρα αυτή, η γνωστή σχολή Αγκόλας. Βέβαια. Η ξεκουστή. Σε μπάσκετ τι ποδόσφαιρο, έχει βγάλει η Τζάλμα Κάμπος. Ναι, στο μπάσκετ είναι πιο ψεγμένη. Να ξέρεις. Στο μπάσκετ είναι πιο μεγάλη σχολή. Τίποτα, φίλε, αυτός είναι μια χαρά. Λίγο στο rotation να δέσουν με τον Γκάρετ, να πούμε, ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό λέει από airball, αν θυμάμαι σε κάποια φάση, χθες. Και... ας πούμε, χθες, ας πούμε, που λέμε για τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά. Ο Μορέιρα, ας πούμε, τη δουλειά του την έκανε χθες. Ο Γκάρετ δεν την έκανε. Ναι, την έκανε. Δηλαδή, όταν έχει δεχτεί 25 πόντους από τον ΟΑΤ, που δεν είναι να πεις ότι ήταν καταστάσεις pick and roll κοντά στο καλάθι και όλα αυτά. Ο Γκάρετ δεν έκανε καλή δουλειά του χθες. Δηλαδή, ο Μορέιρα, αυτό θες από τον Αγκολέζο, γιατί είναι καλός σε αυτό το κομμάτι της επίθεσης, το να τελειώσει φάσεις και όλα αυτά. Από τον Γκάρετ θες πιο χαμαλό δουλειά, να το πω έτσι. Χθες δεν την έκανε καλά κόντρα στον ΟΑΤ. Και έκανε τη διαφορά αυτή, η 25 πόντου που έβαλε ο παίκτης της Βενέτσια. Γιατί είπαμε, το λέγαμε και χθες, και γενικά είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι γεμάτο, και όταν λέμε γεμάτο εννοούμε τα διάφορα χαρακτηριστικά που μπορούν να μπουν μεταξύ τους. Μπορεί σε ένα άλλο παιχνίδι, στο επόμενο, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ, τα χαρακτηριστικά του Γκάρα να ταιριάξουν πιο πολύ. Ή τέλος πάντων να είναι σε καλύτερη μέρα και να δώσει περισσότερα.
Το σημαντικό είναι, έχει να κάνει με τη δημιουργία από την περιφέρεια. Αυτό είναι που έλειψε χθες από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που γενικά στο ξεκίνημα είναι κάτι που ψάχνεται, έτσι, και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ψάχνεται παρά τον υψηλό αριθμό assist και όλα αυτά. Είναι κάτι που, που θέλει αρκετή βελτίωση. Και προφανώς φαίνεται περισσότερο όταν αντιμετωπίζεις πιο καλούς αντιπάλους. Έτσι. Είναι άλλο να αντιμετωπίζεις το Πανιόνιο, άλλο να αντιμετωπίζεις τη Βενέτσια. Εντάξει, φάνηκε και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθαρό σούτιν καρ όταν λείπει ο Γκος. Όλοι άσοι ήταν. Αυτό φαίνεται. Ναι. Μόνο ο Ζάρας είναι και αυτός παίρνει χρόνο. Εντάξει, ο Ζάρας είναι παίχτης ρόλου. Ξεκάθαρα. Ναι. Είναι παίχτης για να μπει. Όταν ζορίζεσαι στην επίθεση, όταν έχεις διάφορα θέματα, μπορεί να σου δώσει ένα-δυο σουτ. Μέχρι εκεί δεν είναι ο Ζάρας ο παίχτης που θα σε πάρει από το χέρι και θα σου δώσει τη νίκη. Αυτό θα γίνει σπάνια. Εντάξει, αυτό το λέω, μένω κυρίως στο Χάτσετ σε πρώτη φάση και στον Αθηναίου σε δεύτερη, γιατί είναι οι παίχτες που αναγκαστικά σε αυτά τα παιχνίδια παίρνουν παραπάνω βάρος, παραπάνω δημιουργία, παραπάνω αποφάσεις. Και για τους δύο υπάρχουν δικαιολογίες, έτσι. Δηλαδή ο Χάτσετ, είπαμε, έχει φάει όλη την προετοιμασία στο κεφάλι, μόνος του, μαζί με τον Γκόνιαρη. Ο Αθηναίου που ήρθε τώρα προπονεί με την ομάδα κανένα 10-15 μέρες. Όλη την προετοιμασία ήταν εκτός λόγω τραυματισμού του. Και νομίζω ότι χθες, αν το παιχνίδι ήταν λίγο διαφορετικό, ο Αθηναίος θα μείνει πιο λίγο στο παρκέ. Απλά από ένα σημείο μετά από αυτό είχε ανάγκη. Όπως φάνηκε από ένα σημείο και μετά, ότι κουράστηκε κιόλας. Ότι του βγήκε σωματικό ζήτημα, έτσι, στο παιχνίδι. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, νομίζω, όσον αφορά το καθαρά μπασκετικό της δημιουργίας στην επίθεση και όλα αυτά. Η δημιουργία από την περιφέρεια. Ωραία, Νίκο. Θα σε δούμε μετά, θα συναντηθούμε. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Θα πάμε το παλατάκι λίγο μια βόλτα. Θα πάμε το παλατάκι λίγο μια βόλτα κατά τις 5, αλλά θα είμαστε εκεί μετά. Ωραία. Έγινε. Μιλάμε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Νίκο. Έχει γίνει ένας χαμός στο Βέλγιο εδώ και λίγη ώρα. Εδώ μεταξύ λέγαμε πριν εδώ πέρα τι γίνεται με Σιμιτζόγλου και αυτά και δες τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν κατηγορίες για επεξαίρεση και στήσιμο αγώνων. Έχουν γίνει συλλήψεις ήδη. Μεταξύ αυτών που έχουν συλληφθεί την αστυνομία είναι και ο Ιβάν Λέκο, πρώην βοηθός του Γκορ Τούντορ εδώ στον ΠΑΟΚ και νυν βοηθός προπονητής της Μπριζ. Έχει συλληφθεί ο μεγαλύτερος ατζέντης της χώρας, ο Μότζι Μπαγιάτ, και αυτός φαίνεται να είναι το κεντρικό πρόσωπο. Εκτός του Λέκο έχει συλληφθεί και ο πρώην προπονητής της Άντερλεχτ. Οι ομάδες και δύο διαιτητές. Ναι, δύο διαιτητές είναι και άλλοι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Είναι σε εξέλιξη έρευνες στα γραφεία των 10 από τις 16 ομάδες της μεγάλης κατηγορίας. Μεταξύ αυτών Άντερλεχτ, Μπριζ, Σταντάρ Λιέγκης, Αντβέρπ και πάρα πολλές άλλες. Έχουν τα σχετή συμβόλαια και έγγραφα που αφορούν μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι τις επόμενες ημέρες. Σήμερα, μέσα στη μέρα, αναμένεται ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας να δώσει δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία. Γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα, κανονικά. Οι ομάδες προσπαθούν να το μαζέψουν λίγο και λένε ότι ουσιαστικά δεν έχουν συλληφθεί ο Λέκο, ας πούμε, και ο πρώην προπονητής της Άντερλεχτ, αλλά είναι σε συνεργασία με την αστυνομία για να γίνουν οι έρευνες και δίνουν καταθέσεις. Αυτό βγαίνει από τις ομάδες. Σταύρο, αυτός τι εισαγγελέας είναι που την ίδια μέρα βγαίνει ξεκινάει η δουλειά, ρε. Εδώ μιλάμε τώρα για συλλήψεις, όχι για απλά έρευνες και τέτοια. Πρέπει να είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν πρέπει να είναι το δημοσίου. Δηλαδή τώρα αυτός δεν τρέπεται να λέγεται εισαγγελέας. Που την ίδια μέρα θα βγάλει και στοιχεία. Πότε πρόλαβες, ρε φίλε. Ο Μπαγιάτ, ο συγκεκριμένος ατζέντης. Πότε πρόλαβε να κάνει έρευνα και να βγάλει και στοιχεία σε μια μέρα μέσα. Αυτός ο ατζέντης έφερε πέρσι το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό το Ζιλέ και τον Πρωτό. Ο Μότζι Μπαγιάτ. Ο μεγάλος Ελβετός ατζέντης. Χαμός στο Βέλγιο. Φαντάζεστε εδώ να γινόταν κάτι τέτοιο. Να πήγαινε η αστυνομία σε 10 από τις 15 ομάδες, να έπαιρνε συμβόλαια, έγγραφα, να είχαν προπονητές στην αστυνομία, να γίνονται όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση. Το φαντάζεστε. Δεν μπορώ. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεν δουλεύει το σύστημα. Κοιτάξτε, εδώ είναι το χαλαρά που είπε ο Γιώργης. Χαλαρά. Όλα χαλαρά. Δεν είναι, να βλέπεις τι έχει γίνει τώρα εκεί. Ή μιλάμε για χαμό. Και μέσα στην ημέρα ακόμη περισσότερα. Εντάξει. Σήμερα έχει 10 παρατέταρτο Ιταλία, Ουκρανία χωρίς Χατσερίδη και Σάχοφ. Άρα δεν το βλέπουμε. Σκάνδαλο, δεν το κυνηγάνε τα παιδιά μου. Αύριο έχει Ερζεβοβίνη, Σερβία 10 παρατέταρτο με Πρίγιοβιτς. Ίδια ώρα Λιθουανία, Ρουμανία. Η Ρουμανία με Τόσκα. Τι να πρωτοδούμε στα αύριο. 10 παρατέταρτο. Και στις 12 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, Ελλάδα-Ουγγαρία.
Μεθαύριο είναι και το ματς του πράσινου ακροτηρίου με την Τανζανία, χωρίς το Βαρέλα. Να δούμε αν θα καταφέρει το... Πέτυχα πάλι, σου που τον ξαναπέτυχα. Όχι. Τον πέτυχα πάλι γιατί του λέω τι γίνεται, άσε δεν μπορώ να κοιμηθώ. Με χρειάζεται η χώρα μου για το παιχνίδι με την Τανζανία, η οποία συμμετείχε στον εμφύλιο της προάλλες εναντίον μας. Συμμετείχε, ναι. Oh. Είχαν δώσει κεφάλαια στους αυτονομιστές πρασινοκροτηριανούς που ήθελαν να ρίξουν την κυβέρνηση και ήθελα να δώσω το καλύτερο εαυτό μου, αλλά η κύλη μετατοπίστηκε. Ο μετασπονδύλιος δίσκος και δεν μπορώ να συμβάλλω. Θεωρώ ότι μεθαύριο θα τα καταφέρει το πράσινο κροτήρι εντός, στο εκτός θα έχουμε θέμα. Μέσα στην Τανζανία, γιατί είναι καπάκι τα μάτσα. Είναι σύστημα Champions League, παιδί μου, παίζεις με την Τανζανία και μετά πας στην Τανζανία. Εκεί, χωρίς Βαρέλα. Εντάξει, είναι και καυτή η έδρα της Τανζανίας. Εντέρμπι είναι. Η Τανζανία, δεν μπορούσε να είναι. Ταρζανία, ε. Δεν θα ήταν πιο ωραίο. Δεν θα γίνονταν καλύτερο branding. Με την φωτογραφία του Ταρζάν. Έβλεπες Ταρζάν, αγάπη. Ναι. Έβλεπες Ταρζάν, σοβαρά. Γιατί είχες γεννηθεί όταν έπαιζε. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του αγώνα. Να σου διαβάσω λίγο το Σάλο στην Πάτρα. Ναι. Με τον άτακτο Παπα Facebook. Παπα Facebook. Άκου τι έκανε. Ο Θεός τώρα με αναλάμβανε, θα έκαναν τέτοιο. Έστελνε μηνύματα σε παντρεμένη με παιδί. Ο Παπα Facebook και τα λοιπά που ιερουργεί. Ιερουργεί. Ακούρε. Σε εκκλησία της Πάτρας. Έχει βάλει στόχο να γνωρίσει όσες περισσότερες γυναίκες και στέλνει μαζικά αιτήματα φιλίας. Κάποιον μου θυμίζει δικό μας παιδί το μαζικά αυτά. Στη σελίδα λέει αναρτήσεις, απολυτίκια, σχετικά θέματα και στο inbox Σταύρο παίρνει και δίνει. Και μάλιστα λέει μία παντρεμένη χώρισε το σύζυγό της για να ζήσει ελεύθερη. Στο μεταξύ, αν βάλεις στο Google Σάλο στην Πάτρα. Άκουσε λίγο. 10 δευτερόλεπτα λοιπόν. Τυχαία. Όχι όλες τις σελίδες, τις δύο πρώτες. Ναι. Λοιπόν, βγάζει εντάξει λόγω επικυρότητας στον Παπα Facebook και λέει: Σάλος στην Πάτρα. Καθηγήτρια έκανε επιτήρηση χωρίς στιθόδες μου. Σάλος. Σάλος στην Πάτρα από κάτω. Μάνα τσάκωσε 25χρονη κόρη της να κάνει άγριο σεξ στις σκάλες της πολυκατοικίας. Σάλος στην Πάτρα. Στελέχη του χώρου της υγείας. Κάτι ξέχασαν στο Υπουργείο Υγείας. Δεν βαριέμαι να το ανοίξω. Σάλος στην Πάτρα. Αυτό δεν ήταν γάμος, έγινε τη στο κάγκελο. Σάλος στην Πάτρα από Παπα Facebook. Σελίδα 2. Ναι. Σάλος στην Πάτρα. Ετοιμάζονται να ρίξουν φυλάδια, λάσπης, κατά κτλ. Σάλος στην Πάτρα. Καθηγητής καστούχησε 14χρονο. Σάλος στην Πάτρα. Επί δεξίας κυκλοφορούσε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Σάλος στην Πάτρα. Καθηγήτρια. Σάλος στην Πάτρα. Μάνα τσάκωσε. Σάλος στην Πάτρα. 55χρονος παπάς προσπάθησε να βιάσει 8χρονη. Σάλος στην Πάτρα. Ζωηρή χείρα έπεσε στην αγκαλιά Καζανόβα. Ναι. Σάλος στην Πάτρα. Ο Χασάπης είδε τον απατημένο και φοβήθηκε. Δεν έχω πάει σελίδα 3, πάω τώρα. Σάλος στην Πάτρα. Δάκωσε λιμενικό. Σάλος στην Πάτρα. Όργιο 22χρονη με 79χρονο. Σάλος στην Πάτρα. Έκαναν σεξ στο παρατηρητήριο του Ναυαγοσώστη. Σάλος στην Πάτρα. Εξανθιάσε εξοβόμβα. Ήθελε σεξ μέσα στο ταξί. Σάλος στην Πάτρα. Η 40χρονη θεία τα είχε φτιάξει με 17χρονο. Σάλος στην Πάτρα. Η μητέρα πήρε χτυπημένο το παιδί τη από τα επίγοντα. Σάλος στην Πάτρα. Σάλος στην Πάτρα. Φοβερό. Ε? Το Σάλο στην Πάτρα έχει και συνέχεια, βαριέμαι τώρα. Μπράβο. Την έχουν ξεσκίσει στην Πάτρα. Βάλε και Σάλο στη Λάρισα. Σάλο στην Πάτρα. Πασίγνωστο ψητοπολείο δηλητηρίασε τους. Σάλο στην... Ποιο θέλεις, Σάλος. Τι Σάλο θέλεις. Στη Λάρισα, και στη Λάρισα. Είναι όταν έχουν παίξει πολύ Πάτρα, πετάνε Λάρισα. Μελετημένο. Ναι. Σάλος στη Λάρισα. Σάλος στη Λάρισα. Έτρεχαν την ύφη στο νοσοκομείο. Σάλος στη Λάρισα με ξαναμένο ζεύγος. Σάλος στη Λάρισα γιατρός με διδακτορικό στην Κοπάνα και την απάτη. Σάλος στη Λάρισα με ροζ σκάνδαλο. Τσάκωσε τον άντρα της με την ας πούμε babysitter. Ναι. Σάλος στη Λάρισα με 35χρονο γαμπρό και πεθερά. Τον βιάσανε. Σάλο στη Λάρισα γύρισε σπίτι ξαφνικά και είδε τη μάνα του στο. Πού, στο μνήμα, όχι. Τέλος. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχετε μισή ώρα ακόμα, θα πάμε στο διάλειμμα. Έχετε μισή ώρα ακόμα για τις δύο τσάντες σχολικές ΠΑΟΚ που μπορείτε να τις παίρνετε μαζί και οι πατεράδες, από ό,τι την είδα, για μια εκδρομή. Εντάξει, μαζί με φούτερ, κασετίνες, τετράδιο, μολύβι. Όλα σπρώμαυρα, FM κενό τσάντα ονοματεπώνυμο στο 54526 και 20 λεπτά ακόμα για το σημερινό
εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Αν θέλετε στείλτε και ΠΑΟΚ και τσάντα στο ίδιο μήνυμα. Η κλήρωση λίγο πριν τις 2. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Τελευταίο τέταρτο, 10 λεπτά ακόμα για να διεκδικήσετε 2 τσάντες σχολικές ΠΑΟΚ με πολλά πράγματα μέσα, φούτερ, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, FM και ενώ τσάντα ονοματεπώνυμο στο 54526 και 10 λεπτά ακόμα για ένα εισιτήριο διαρκείας ΚΑΕ ΠΑΟΚ, FM ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Αν θέλετε γράψτε και ΠΑΟΚ και τσάντα να μπείτε και στις 2 κληρώσεις, θα κάνουμε σε 10 λεπτά. Πάμε στο θέμα που προέκυψε όσο ήμασταν στο διάλειμμα, ανεπίσημη είναι πληροφορία ουσιαστικά. Την επιβεβαιώνω. Για να τη γράφει στο συγκεκριμένο site. Αγάπη, την ναι, επιβεβαιώνω. Αυτό λέω, ναι, ότι είναι πληροφορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του SDNA, το οποίο επιβεβαιώνω και εγώ τις πληροφορίες που έχω, συνάντηση αύριο στην Αθήνα με τους επιτελείς της UEFA και εκπροσώπους του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Είναι μια ανεπίσημη, δεν έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Προφανώς ή της UEFA έχουν κατανοήσει το τι γίνεται, το πώς βέβαια ο άνθρωπος που έβαλαν εδώ μαζί με τη FIFA τα έχει κάνει μαντάρα με τη διαιτησία και ότι αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι σε μια λεπτή γραμμή όσον αφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι κοινό μπορεί να πούνε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ο Λισάνδρο από την πλευρά της ΑΕΚ και η, πώς τη λένε την κόμενα, Λίνα Σουλούκου. Η Σουλούκου που είναι ουσιαστικά ο αντιβρέντζος το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έχει το ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, να δούμε τι και πώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε μετά τις διαρροές από αυτή τη συνάντηση. Το Big 3, για να πάμε κι εμείς σε μια άλλη, να αλλάξουμε το νούμερο του Big. Σκάνδαλο. Το Big 3 λοιπόν θα συναντηθεί με τους επιτελείς της UEFA, προφανώς γιατί η UEFA θεωρεί ότι αυτοί οι τρεις είναι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή σε υπερβολική ένταση μεταξύ τους και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι τα ντέρμπι πέρασαν ανέμακτα, ανέμακτα, αν εξαιρέσουμε τις διαρροές του Ολυμπιακού μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ που κατηγόρησαν τον Δανό Νίλς Χόλκεσον που διαιτήτευσε το παιχνίδι. Γελιώτης. Που μια διαρροή που είχε ως στόχο να προστατεύσει ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού που λιγοψύχηκε σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στα μέτρα του και τελικά δεν το πήρε. Ουσιαστικά λοιπόν δεν έγινε κάτι στα ντέρμπι, αλλά γίνεται μακελιό σε όλα τα υπόλοιπα. Σε όλα τα υπόλοιπα. Μακελιό. Με πρωταγωνιστή βέβαια την ΑΕΚ και, και τον κύκλο Θωμά Γιαννάκη, με τον Ολυμπιακό να παίζει η μπάλα και αυτό στο δικό του το επίπεδο και εμείς σαν χαζί να ζητάμε το VAR. Αλλά επειδή δεν έχουμε άλλη επιλογή για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος τι γίνεται, τι να κάνεις, δεν μπορείς να κοντράρεις το κέντρο. Το κέντρο είναι μια ζωή στη Λαμογιά. Πρέπει να γίνεις, άμα θες να τους κοντράρεις, σαν και αυτούς. Η ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ δεν έχει αποφασίσει να γίνει σαν και αυτούς. Θα ήθελα να κάνουμε ένα γκάλο που μια φορά θες να γίνεις σαν και αυτούς. Ναι, όχι. Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Ναι, θες να γίνεις. Θες να είσαι ένα σκουπίδι και να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Θέλεις να είσαι, πώς το λένε, να σκοτώνεις το άθλημα ανεβάζοντας διαιτητές οι οποίοι, όπως λέει ο Βασιλιάς, είναι από αυτό το διαλέγαμε τις ομάδες. Έμενε ο τελευταίος και δεν τον παίζαμε. Αυτός είναι ο διαιτητής. Ωραία. Ή αυτός που είχε απλά την μπάλα, ήταν δικιά του η μπάλα δηλαδή, και παρότι άμπαλος έπρεπε να παίξει. Ναι, και αυτό μπορεί να υπάρχει σε έναν βαθμό. Επί της ουσίας, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, η οποία θα γίνει ακριβώς πότε, αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο. Αύριο ώρα. Δεν έχει... έχουμε ώρα ακόμα. Να μάθουμε. Επί της ουσίας, εντάξει, συνεχίζεται ένας πόλεμος, okay. Και το πρόβλημα δεν είναι, Σταύρο και Αγάπη, αν θα παίξει ο Ακπόμ ή ο Καρέλης. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι το θέμα που θα κρίνει το αν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα ή όχι. Δηλαδή έχουν καταλάβει και χαζί πλέον. Κοίτα ρε φίλε, κάναμε το 6-6 έχοντας 4 διαιτησίες κόντρα. Και ένα μείον 2. Ούτε το θέμα του ΠΑΟΚ είναι αν ο Άρντα μπει ή δεν μπει.
Ο Γουάρντα θα μπει αν είναι καλός και σωστός. Δεν θα μπει αν δεν είναι σωστός. Εντάξει, το αγωνιστικό είναι ένα κομμάτι και όλα τα υπόλοιπα είναι άλλο. Εδώ, εκεί υπάρχει μια ηγεσία του Ράσβαν Λουτσέσκου που έχει την εμπιστοσύνη όλων μας. Ναι. Ξέχωρα αν είναι σε καλή ή κακή μέρα, ξέρουμε ότι δουλεύει για το κλαμπ. Δεν γίνεται όλες οι αποφάσεις του να είναι καλύτερες δυνατές, αλλά όταν ο άλλος σου έχει αποδείξει ότι θέλει το καλό του κλαμπ, δεν έχεις να πεις τίποτα. Ούτε κάνει δημόσιες σχέσεις. Ναι. Γιατί σκέφτεται ότι αύριο μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Το έχει δηλώσει άλλωστε. Έχουν κλείσει όλες οι πόρτες πλέον. Σε αντίθεση με τις έκλεισε ο ίδιος. Ναι. Τις έκλεισε ο ίδιος. Δεν έκλεισαν. Γι' αυτό. Ναι. Γιατί αυτοί θα μπορούν. Πω από τι δείχνει, ρε φίλε. Πατάτες με λιωμένο κασίρι. Είστε αλήτες, ρε. Όχι, είναι το light όμως. Έχει και light. Ναι, πιστεύω θα σε σώσει το light σε όλη εκείνη που έδειξε. Να χτυπήσουν μια πατάτες με λιωμένο κασέρι και καυτό κοκκινιστό από πάνω. Ασχετό. Κοκκινιστό από πάνω. Από πάνω, ναι. Δεν είναι το απόλυτο. Με λίγο ρίγανη και αλάτι Ιμαλαΐων, γιατί στη Σταυρόπολη δεν είχαμε αλάτι Ιμαλαΐων. Το Ιμαλαΐων είναι τον Κώστα, το ρόζι, ναι. Ναι, στέλναμε τον Κώστα, πήγαινε μια βόλτα Ιμαλάια, εντάξει, ανέβαινε πάνω και έπαιρνε αλάτι Ιμαλαΐων, να ξέρετε. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα προκύψει και αύριο. Να δούμε τι θα προκύψει και αύριο. Εγώ θα ήθελα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι εξαιρετικά επιθετικός απέναντι και στους επιτελείς της UEFA. Να είναι και λίγο καταγγελτικός απέναντι στον Θόδωρο Θεοδωρίδη, γιατί πολλά έχουν φτάσει στα αυτιά μας. Δεν θα έπρεπε να είναι και ο αγαπημένος σου Μέλο στη συνάντηση. Προφανώς θα είναι και ο Μέλο. Μπορεί να μην είναι ο Μέλο, να σε ενημερώσω. Αν δεν είναι ο Μέλο, όχι η σύνδεση του διαλόγη, δεν υπάρχει Μέλο. Αλλά επειδή είναι ανεπίσημη, δεν ναι, ξέρουμε εντάξει. Πραγματικά ποιοι θα είναι εκεί. Καλό θα είναι να είναι ο Μέλο. Ο Μέλο αν δεν έχει καμιά καλύτερη δουλειά αύριο το μεσημέρι, φαντάζομαι. Πρωί μεσημέρι. Και το λογικό βασικά είναι να είναι. Αν δεν έχει να ετοιμάσει τους ορισμούς στη Β' Γ' Εθνική. Τώρα έχει διακοπή, δεν έχει δικαιολογία. Δεν παίζει κανένας. Η Β' Γ' δεν παίζει. Νομίζω ότι η Β' παίζει. Κάπου είδα μια δήλωση του Βοσνιάδη που είχε ανακτήσει και θα ξεκινήσω τα παιχνίδια. Φραλέκο μου. Ένα κύπελο έχει εξ αναβολής Λαμία ΑΕΚ. Και ορίστηκε ο Τζίλος. Μάτς, αδιάφορο, να είχαμε να λέγαμε. Πώς φτιάχνουν τον Τζίλο. Ο οποίος δεν είχε κακός διαιτητής, αλλά θέλουν να το φέρουν με τα νερά τους. Τέταρτο στα δύο ντέρμπι με ξένους διαιτητές. Πάρε και τον ορισμό τον Τζόντα. Χαβαλέ ολέ. Κύπελο ναι, τώρα, Λαμία. Ναι, να είχαμε να λέγαμε. Πάρε το μελοκαματάκι σου. Άσχημα. Άσχημα. Ο Τζίλος τι θα πει μετά. Θα παίξει, ξέρω εγώ, ΑΕΚ Άρης. Mm-hmm. Δεν θα είναι 70-30. Αν όχι 70-30, 69-31. Ναι. Το 70 χτυπάει λίγο άσχημα. Είναι, ναι, είναι too much. Ναι. Το 69 όμως χτυπάει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η κατάσταση διαμορφωμένη λοιπόν. Περισσότερα θα έχουμε αύριο. Και πάμε στην υπόθεση του Νάσου. Ένα παιδί που συγχωρέθηκε τόσο άδοξα. Δολοφονήθηκε ουσιαστικά. Δολοφονήθηκε, ναι. Ναι. Υπάρχει, εντάξει, από τις προηγούμενες μέρες είχε βγει ότι είχαν εντοπιστεί, ταυτοποιηθεί και συλληφθεί 3 άτομα. Υπάρχει και ανακοίνωση επίσημη της ελληνικής αστυνομίας, σημερινή. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 4 εμεδαποί 26, 29, 30 και 21 ετών. Οι 3 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, αναζητείται ο τέταρτος, ο 21χρονος, για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συναυτουργία, ληστεία κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, απρόκλητες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία, εξύβριση και για δικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Παρασκευή είναι η απολογία. Αυτή είναι που φυλακιστεί και θα πάνε στον ανακριτή. Ναι. Ναι. Να δούμε και την εξέλιξη της τόσο έτσι λυπηρής ιστορίας, εντάξει, όσο και εξοργιστικής, δηλαδή να φεύγει ένας νέος άνθρωπος που απλά έρθει στη Θεσσαλονίκη για να δει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και γυρνούσε σπίτι του, εντάξει, okay. Τέλος πάντων, είναι τις περιπτώσεις κάλλιο αργά παρά ποτέ, okay. Να δούμε πώς θα... Το παιδί δεν γυρίζει πίσω, απλά η ζωή ξέρεις κάνει κύκλο. Αυτοί που συμμετείχαν σε αυτήν την ιστορία, ξέχωρα από το δικαστήριο, γιατί δεν είναι μια εύκολη περίπτωση να αποδειχτεί ανθρωποκτονία. Βέβαια. Ωραία, ξέχωρα από το δικαστήριο, η ζωή κάνει κύκλους. Θα το βρούνε. Θα το βρούνε μπροστά τους, δεν είναι θέμα. Τώρα που ξέρουν όλοι ποιοι είναι, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί το κάρμα που λέγαμε και τις προάλλες,
Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα όταν, όταν το κυνηγάς με λάθος τρόπο. Όπως τονίζει η αστυνομία, τις βραδινές ώρες της 27ης Τετάρτου του 2017, οι προαναφερόμενοι τέσσερις άντρες σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, επιτέθηκαν σε βάρος 8 ατόμων, συνολικά 8 ατόμων, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί δεν είναι. Δύο τη μία. Ναι, ναι, ναι. Που κινούνταν πεζά επί της οδού Αγίου Δημητρίου, καταφέροντας σε ορισμένους εξ αυτών χτυπήματα με χρήση σωματικής βίας και αντικειμένων, και αφού τους εξήβρισαν, αφαίρεσαν μπλούζες τους που έφεραν διακριτικά ομάδα της πόλης. Και ουσιαστικά οδήγησαν τον Άσο στο θάνατο, εντάξει, γιατί αυτή είναι η ουσία. Τέλος πάντων, είπαμε, κάνει κύκλους στη ζωή. Τουλάχιστον υπάρχει μια εξέλιξη επιτέλους. Ναι, εντάξει, μετά από δύο χρόνια, οκ. Okay. Είναι αυτό που λέμε, καλή οργά παρά ποτέ, ξαναλέω. Πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτα στις τσάντες. Δύο νούμερα, αγάπη, από το 1 μέχρι το 59. 12 και 26. 12 και 26. Λοιπόν, πρώτη τσάντα, Γιάννης Γκότσης. Τελειώνει το κινητό σε 4-4-6. Δεύτερη τσάντα, Χρήστος Κούσιος. Τελειώνει το κινητό σε 7-15. Και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 72 για το εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. 14. Ο Ηλίας Κουμπουρέλος σε 7-7-2 το κινητό του. Ξαναλέω, τσάντες, ο Γιάννης Γκότσης και ο Χρήστος Κούσιος. Το εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ηλίας Κουμπουρέλος. Θα ενημερωθείτε εντός των επόμενων λεπτών από τη γραμματεία του Λίμπερο. Μένετε στο Λίμπερο, δεν πάτε πουθενά. Θα ακολουθήσει ο Σταύρος Κόλκας με τον ένα και μοναδικό βασιλιά από τις 2 μέχρι 3, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα, και θα σας ανοίξουν τα μάτια σε ό,τι αφορά τις στοιχηματικές επιλογές που μπορεί να υπάρχουν τη σημερινή ημέρα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.